Κύριε Μαρκοζή, βλέπουμε αυτή τη, τη, τη συμπεριφορά. Για ακόμα μια φορά, Έτσι όλα αυτά τα θέματα οδική ασφάλεια, με τι μείνετε εκπληκτό. Από τους ε, Έλληνες που ενώ είναι τόσο καλοί άνθρωποι, γιατί γι' αυτό μιλάμε, βγαίνουν στον δρόμο και κάνουν αλληλίε. Με αυτό είναι η παιδεία των Ελλήνων. Δηλαδή, θυμάσαι αυτό το γνωστό να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Εδώ, όχι μόνο δεν ενδιαφέρεσαι να μην βάλει σε κίνδυνο τον άλλον, να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, να τον βάλει σε κίνδυνο αυτόν και την οικογένειά του και τη δική σου οικογένεια. Επειδή άλλα φανταζόμουν εγώ και έχω κρατήσει σημειώσει για το κομμάτι των αυτοσχέδιων αγώνων, το οποίο είναι σημαντικό να το πω συμπληρωματικά στο τέλο, θα πω από την ώρα που εδώ γίνεται παραβίαση, σε Είναι θέμα νομοδη, νομο, νομοθετικού πλαισίου. Όταν. Να ρωτήσω. Οδήγητε στον δρόμο και φτάνετε σε φανοστάτη. Εσεί. Ναι, ναι. Και που την ώρα που φτάνετε σε φανοστάτη ανάβει πορτοκαλοκόκκινο. Πόσου έχετε δει να σταματάνε. Αντιθέτως. Πείτε μου. Αντιθέτως, γκαζώνει όλος να περάσει λοιπόν, για να προλάβει πωσης. για να μην πάει όπλα. Η πιθανή εμπλοκή τώρα περνάει με εντολή του. Είναι εντολή, δεν είναι ότι ήρθα, ξεχάστηκα, πέρασα αφηρημένο. Ήρθα με μαγιά, πατάω τον γκάζι, άρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εμπλακώ. Αυτή η εμπλοκή μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο και κλείσιμο δύο σπιτιών και αυτό το ονομάζει το σύστημα παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας της Αμελίας. Δηλαδή θεωρείτε ότι θα πρέπει κάνω. να γίνει πιο αυστηρό. Μα, το... Δεν, πρώτα απ' όλα είναι παράβαση να πάρω σβάρνα κάποιον να τον σκοτώσω. Περνάω το κόκκινο και είναι παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από Αμέλεια. Πάω στη Λέα και την καταλαμβάνω και αγκομαχούν τα νοσοκομιακά και πεθαίνει κάποιο που μπορεί να είναι ο πατέρα μου, η μάνα μου, τα παιδιά μου. Και αυτό είναι παραβασούλα του κώδικα οδική κυκλοφορία. Εδώ πρέπει πρώτα απ' το νομοθετικό πλαίσιο να το αντιμετωπίσει όπω είναι. Είναι εγκλήματα με πρόθεση η παραβίαση του ρυθμού με εντολή, η λέα είναι και κακούργημα με δόλο, η εγκατάλειψη θύματο. Τον βαράω και φεύγω. Δεν σταματάω. Μπα και γλιτώσω κάτι που διέλυσε έναν άνθρωπο. Φεύγει. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να βγουν να νομοθετηθούν, να ανακελθούν, για να ξέρω εγώ λοιπόν ο αλήτης των δρόμων ότι δεν πρόκειται να την κλειτώσω με μια παραβασούλα και με ένα πρόστιμο και 50% έκπτωση αν τα πληρώσω με αλλά θα πάω με χειροπέδε, γιατί έχω κάνει απόπειρα θανάτωση ανθρώπου, γονιού, παιδιού και οτιδήποτε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τι συμβαίνει, κύριε Μαρκοΐζο, και δεν αλλάζουμε μυαλό. Γιατί δεν αλλάζει. Με μισό λεπτό. Το λέω, το, το λέω αυτό. Γιατί ε, 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 δε... χάνονται ζωέ, χάνονται άνθρωποι γύρω μα. Εμεί οι ίδιοι καταλήγουμε ίσω σε κάποιο νοσοκομείο ή οτιδήποτε. Περιμένω να ακούσω κάτι, οι ακόμα. Μας. Κάτι ακόμα από αυτό. Λοιπόν, έχει το θάνατο. Έχει αναπηρίε. Ναι. Έχει την απόλυτη ανησυχία. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Του αγέννητου του μετρήσατε ποτέ. Επίση. Ναι, δηλαδή... Με όλα αυτά γύρω μα. Γιατί δεν αλλάζουμε μυαλό. Πού είναι η αναγγελία και η συχνή αναφορά των μέσων μαζική ενημέρωση του διαδικτύου. Έτσι, πού είναι όλο αυτό το πράγμα να ανέβει σε επίπεδο ενδιαφέροντο. το COVID πουρ μπουρ 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 και λογικά με θανάτους γερόντων που πήγε η νοσηλεύτρια και είχε το κινητό yeah, yeah. και λέει πεθαίνοντας ο παππούς του δάσκαλου. Χρειάζονται χάξε. όμως يعني... ενημερωτικέ εκστρατείες για το αυτονόητο. Yeah, δηλαδή yeah. δηλαδή yeah. να καταλαβαίνει yeah. ότι παίζει τη ζωή σου τα Ο COVID είναι το ίδιο. Yeah. Yeah. Με, 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 με χιλιάδες θ, 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 θανάτους. Εδώ λοιπόν και επειδή σημαίνει εδώ το αντίθετο ο Έλληνας δεν προσαρμόζεται. Γι' αυτό και στους δρόμους λέει ας πούμε σε τοπικές περιοχές Πάτρα, Πύργος και τα λοιπά και που πάνε το ότι έχει λακκούβε, το ότι έχει λάθο κλίση, το ότι κλειστράει ο δρόμο δεν, δεν, προσαρμόζονται. Δηλαδή λε ότι είμαι on, on με νου και προσαρμόζομαι στι δυσκολίε που μου προκύπτουν. Αλλά για μένα το κομμάτι είναι αυτό. Ότι αλλάζει μόνο το νομοθετικό πλαίσιο, σα λέω τι λύσει πιθανόν, θα πρέπει κάποια στιγμή αυτόματα όλα τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, τα διαδίκτυα να αναφέρονται με μεγάλη συχνότητα για να περάσει μέσα στη συνείδηση των ανθρώπων ότι όταν φεύγω από το σπίτι μου, θα πρέπει να σκέφτομαι ότι πρέπει να γυρίζω το απόγευμα Ρα, Γιατί υπάρχει ναι, κάτι ναι, πάρα ναι. πολύ ωραίο Που λέγεται αγκαλιά Και λέγεται η αγκαλιά με τα παιδάκια μου Αγκαλιά με τη γυναίκα μου, με το παπά μου, με τη μαμά μου με τους Αυτό πέλεως, μόλις, δηλαδή ναι, ναι. Αυτό το μίσος ναι, που βγαίνει ναι. Κλείνει την πόρτα. Μπαίνει θυμωμένο, καθυστερημένο, αγριεμένο. Όλοι οι άλλοι μα στένε. Αγριαζόμαστε, αγριευόμαστε. Σφίνα στη σφίνα. Εύκολα το Θα, θα πει κουβέντα, άλλο. θα ακούσει κουβέντα, θα σταματήσει. Θα ανοίξει και την πόρτα, θα πέσουν και μπουνιέ. Προσέξτε τώρα, αυτό είναι συμπεριφορά κάφρων. Είχε πει και σωστά. Και αυτό και... συμβαίνει συχνά. Κάθε μέρα. Και ξε... μην ξεχνάτε ότι έχουμε κάθε μέρα τρει νεκρού, τρει ζωντανό νεκρού, άλλου τρει περίπου ανάπηρου βαριά και έχουμε και έξι αγέννητου. Το έξι αγέννητο είναι μια τρομακτική ύπαρξη. Είναι το δημογραφικό. Είναι γενοκτονία, διότι είναι πρώτη αιτία θανάτου τη ηλικίε από 5 έως 29. Αυτά τα παιδιά που σκοτώνονται ή σακατεύονται δεν έχουν προλάβει να κάνουν παιδάκια. Άρα η οικογένειά του δεν θα προλάβει να δει εγγονάκια που να με πάρει και να με σκόσει. Αυτό δεν ευαισθητοποιεί το σύστημα. Όταν. Ποιο σύστημα θα μου πείτε. Το σύστημα αυτό. Εμά το... του ίδιου. Ε, δεν είναι θέμα συστήματο. Ε, εκεί θα ε... καταλήξω, αλλά ακούστε κάτι. Ναι. Λένε οι πολίτε, οι βουλευτέ οι βουλευτέ δεν Ωραία. Ποιο εκλέγει του βουλευτέ, Μήπω έχω την ίδια νοοτροπία και αδιαφορία και συμπεριφορά με τον βουλευτή. Και ότι είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων οι οποίοι είναι στη δίκηση, θα σα θυμίσω τον Ιάσονα, τον 23χρονο, τον νεαρό έξω από τη Βουλή που τον πήρε σβάρνα όχημα τη Βουλή και του οποίου οι γονεί, τα μάτια του, την καρδιά του, τα νεφρά του, τα ζωτικά του όργανα και τα, και τα αδέρφια του τα, δω, τα κάναν δωρεάν και γλιτώσαν 7 ανθρώπου. Αντί λοιπόν μέσα και οι 300 δεν είναι, δεν είναι ε, κομματικό, είναι κυβερνητικό, είναι πολιτικό θέμα, εθνικό θέμα. Να πούνε ότι εμεί αρνούμε, θα ρε φίλε, να ξαναμπούμε με αυτόν τον άθλιο τρόπο μέσα και αφιερώνουμε αυτά τα δύο-τρία λεφτά που χάνουμε στη ζωή του Ιάσονα, του, α, του Αδαμάντιου, του νεαρού που σκοτώθηκε που ήταν πρωταθλητή στο Πόλο. Δηλαδή, πεθαίνουν κάθε μέρα άνθρωποι, χωρί λόγο. Ό, όσον αφορά τώρα, μα είπατε νωρίτερα για τη ΛΕΑ. Ε, υπάρχει η πρόταση και το ακούμε διαρκώ και μάλλον βαίνει και προ υλοποίηση να δούμε πότε να τοποθετηθούν κάμερε ναι. αστυνόμευση για τη ΛΕΑ. Δηλαδή, να μην αφιερώνονται αστυνομικοί, να είναι επιτόπου, να του χρησιμοποιούν του αστυνομικού αλλού. Ναι. Αυτό πρέπει να είναι όχι μόνο στη ΛΕΑ. Ναι. Πρέπει να είναι και σε διασταυρώσει και σε κόκκινα φανάρια. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι υπάρχει μια αναγγελία του Υπουργείου Δημοσία Τάξη που λέει ας πούμε ότι τον, τον ε, Οκτώβριο, κάποιον Οκτώβριο πέρσι, τον Οκτώβριο βεβαιώθηκαν 182 παραβάσει mm -hmm. και επεδόθησαν για την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Μια φωτογραφική που είχε βάλει η περιφέρεια Αθηνών, να είναι καλά, αλλά πρέπει να το βάλει γενικότερα για να πάψει το θέμα που λέει τα προσωπικά δεδομένα, κάνανε 900 καταγραφέ την ημέρα, όχι 185 το μήνα, αυτόματα ελευθερώνει όλου του άντρε τη αστυνομία και τι γυναίκε. Κάνει αυτή την καταγραφή, παρακολούθηση, καταγραφή, βεβαίωση και αποστολή με έσοδα τα οποία, με τα οποία δικαιολογεί πάρα ναι. πολλά πράγματα για ναι. του αστυνομικού του κάνει για την άμεση εγκληματικότητα. Ναι. Αλλά το και θέμα για είναι, την αστυνόμευση ναι, στου ναι, δρόμου. Να, να, να αναγνωρίσουμε όμω ότι είναι εγκληματική πράξη εκ μέρου μα. Και μην θεωρούμε ότι αδικούμεθα όταν μα παίρνει το δίπλωμα και πάμε και βάζουμε μέσα για, να... για την αδικία που έγινε και πρέπει να μου ξαναδώσει το δίπλωμα για να συνεχίζω να κυνηγά ο κόσμο. Και να έχετε κατά νου ότι επειδή ακούμε για ταχύτητε, το 80% γίνεται το θανάτων συμβαίνει με ταχύτε κάτω από 40. Μέσα στην πόλη, σε γειτονιά σκοτώνται γείτονε μεταξύ του, αλληλογνωρίζονται. Τα παιδάκια που παρασύρονται από κάποιου λεχρήτε είναι τα παιδιά τα οποία είναι φίλοι με τα παιδιά αυτών και τους έχουν δώσει καραμέλα. Σας παρακαλώ, δηλαδή αυτό είναι εχθρική συμπεριφορά. Εχθρική συμπεριφορά. Είναι, είναι τραγική αυτή η αθλειότητα και η μαγιά. Και επειδή, επειδή σα είπα κάτι για την αρχή και που είχαμε μιλήσει με τον Θανάση, λέγαμε κακό το κακό φορά... Τον Θανάση τον το δε καραγέν, φοβείς, ναι. ναι. Λέω καμιά φορά κάποια στιγμή που λένε για, τα, για, τα, για το ποιο μιμείται ποιον και τα λοιπά, ναι, και ναι, αν ναι. κάποιοι νεαροί που ε, με Πόρσε, με Φεράρι, με ναι. κτλ. Ε, ναι. με τα λοιπά, είχαν εμπλακεί. Ότι κάποιου από αυτού μιμούνται, ε, κα, υποστηρίζω τη θέση του οδηγού αγώνων. Ότι μπορεί να έχουν δει αγώνε και να παρασύρονται και να δεν θέλουν να μιμηθούν. Όχι, ποτέ. Βλέπουν ταινίε του τύπου Furious, Stupid, ηλίθιου. Νούμερο 7, 6, 5, 4, 3. Το, το σίκουελ. καταγράφουν και <laughs> βγαίνουν και σκοτώνουν και σκοτώνονται. Ναι. Οι οδηγοί αγώνων σε ειδικό χώρο την κατάλληλη στιγμή και θυμίζω ότι τον, Στι αρχέ του Σεπτεμβρίου έχουμε το ράλι Ακρόπολη. Νομίζω ότι όλοι ξέρουν ότι οι αγώνε γίνονται την κατάλληλη στιγμή, στον κατάλληλο τρόπο, με τον κατάλληλο yeah. τρόπο. Yeah. Από του κατάλληλου ανθρώπου yeah, do εκπαιδευμένου. Yeah. Γιατί yeah. βλέπουμε κάτι ραλίστε. Το λέγαμε πριν στο διάλειμμα, yeah. Είχε, yeah. κύριε yeah. Μαρκοΐζο. Yeah. Βλέπει κάτι ραλίστε. Εγώ στον κυφίσω σήμερα το πρωί 6 και 10. Yeah. Yeah. Που yeah. ερχόταν ο άλλο yeah. Φίνα yeah. τη Φίνα, σαν να μην υπάρχει αύριο. Σαν να μην υπάρχει αύριο. Και λες τώρα, πού πα, σε ποιο δρόμο, με τι αυτοκίνητο Συσή. να κάνει τι αυτή και τώρα, να καταλήξει πού. Αυτοί τι κάνουν τώρα. Αυτοί είναι θύματα οι πιο πολλοί τη οικογένειά του, άρα τη παιδεία του, γιατί η παιδεία δεν είναι στο σχολείο. Στο, στο σχολείο έχουμε εκπαίδευση, η απόκτηση γνώσεων για την επαγγελματική σταδιοδρομία. Ε, στα Τέρμα. Την ευγένειά μα, την καλοσυνάτη μα συμπεριφορά και Τα λοιπά, τα αντιγράφουμε από τον μπαμπά μα και τη μαμά μα. Ναι, ναι. Τον παππού μα και με τη γιαγιά μα. Και, και όταν το λέμε ήπιε δεξιότητε. Πάντω όταν το παιδί είναι λοιπόν... μέσα στο μάξι και βλέπει τον πατέρα του ναι. να ρίχνει φάσκελα, να περνάει κόκκινα, ναι. μα θα κάνει το ίδιο. Ναι. Θα κάνει το ίδιο. Ναι. Και, ναι, και απλώ επειδή είναι σημαντικό για του νεαρού. Και να κλείσουμε. Αυτοί που να μιμούνται, αυτοί που, μιμούν, αυτοί που ε, λένε ότι μιμούνται, δεν μιμούνται ποτέ οδηγού αγώνων, Γιατί οι αγώνε γίνονται κατάλληλοι κατάλληλη ώρα και με την κατάλληλη προδιαγραφή. Και οι αγώνε αυτοκινήτου είναι σαν το στίβο. Το, τον αγκοτισμό. Να σα θυμίσω ότι ο Γκατσιούρη, η Σακοράφα πετάγανε ακόντιο. Θυμάστε κάποιον από του θαυμαστέ, ο παδό, μετά το τέλο ημερίδα στο στίβο, να ψάχνει να βρουν σκουπόξιλα και μετόβαρχε να τι πετάξουν στα Θέλω να πω δηλαδή ότι όμα Ριαστα... άμα είσαι λέτσο, λέτσο θα καλά. Ευχαριστούμε πολύ, ε, ο κύριο Μαρκουίζο, κυρίε και κύριοι. Καμπανάκι για ακόμα μια φορά. Μπα και βάλουμε μια λόγια στην είμαι, πρέπει, Δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία οδηγών, αλλά εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρκουίζος. Να καλά. Σα ευχαριστούμε πολύ.